Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Παλιακού, τον κύριο Κώστα Ντάβαρη. Κύριε Ντάβαρη, σε ένα παιχνίδι όπου θέλατε οπωσδήποτε τη νίκη στο σημερινό μάτς, τα καταφέρατε 1-0, νικήσατε τον Παλιξουριακό και φτάσατε τους 7 βαθμούς. Θεωρείτε ότι είστε κοντά στην πρώτη τριάδα που οδηγεί στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά από αυτό το αποτέλεσμα? Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο γήπεδό μας. Αν το πάρουμε, θα να πει ότι έχουμε βγει. Νομίζω, γιατί έρχονται πολλά αποτελέσματα, δεν ανεβαίνουν η γραμμή και νομίζω ότι αν πιάσουμε τους 10 θα μπορεί να χρειαστούμε ένα χ κάπου. Το παιχνίδι πώς το είδατε σήμερα, πώς είδατε την εμφάνιση του Παλιακού? Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, στο δεύτερο ανέβηκε ο αντίπαλος γιατί εμείς θέλαμε το αποτέλεσμα. Και όταν θέλει μια ομάδα το αποτέλεσμα, παίζει όπως πρέπει για να το πάρει. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι η νίκη και τρεις βαθμοί. Αυτό. Γι' αυτό το κάναμε. Αυτό. Όλα καλά. Έχει μέλλον ο Πανιλιακός στην ΓΑΜΑ Εθνική με το καλό την επόμενη χρονιά? Πιστεύω... Είναι μια ιστορική ομάδα, αλλά οφειλής. Ορίστε. Είναι μια ιστορική ομάδα, αλλά οφειλής. Λέω, έχει παίξει αλφαθηνική παλιά. Πώς βλέπετε την επόμενη χρονιά, αν με το καλό η ομάδα βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική? Αν θα βγούμε στη ΓΑΜΑ, πιστεύω θα πάμε καλά. Εγώ το έχω ξανακάνει αυτό και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Τώρα θα δούμε. Να είναι όλοι κοντά μας και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μαζί μας ο προπονητής του Παλιακού, Ανδρέας Τρυφωνόπουλος. Ανδρέα, σε ένα μάτσο που θέλατε οπωσδήποτε την νίκη στο γήπεδό σας και όλα σε αυτή τη διαδικασία των μπαράζ για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική, καταφέρατε και πήρατε τους βαθμούς. 1-0 τον Παλιξουριακό. Δύο λόγια το μάτσο. Όπως είχα επισημάνει από την αρχή της εβδομάδας, όταν τελειώσαμε μάλλον το προηγούμενο παιχνίδι και ξεκίνησαμε την προετοιμασία, είχαμε απέναντί μας μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ αθλητική ομάδα. Μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, να διεκδικήσει αυτή την άνοδο επάξια. Τα παιδιά μπήκαν από τον πρώτο λεπτό στο μυαλό τους, είχαν το πλάνο που του είχαμε φτιάξει. Έκαναν κατά γράμμα ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίχτες μας, αξίζουν συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε. Για μας είναι απλά τρεις πόντοι, ένας τελικός που πέρασε και συνεχίζουμε για τον επόμενο τελικό που θα μας δώσει, πιστεύω κατά μεγάλο ποσοστό, όπως είδα για τα αποτελέσματα, την άνοδο. Τελικός των τελικών. Είναι τελικός των τελικών το επόμενο παιχνίδι χαρακτηρίζεται και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας όταν βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες διεκδικούν, κόβουν πόντους. Δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει φαβορή, δεν υπάρχει ομάδα εύκολη, δεν υπάρχει ομάδα δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι πρωταθλήτριες. Θεωρείς ότι το παιχνίδι είχε δύο πρόσωπα, Πανιλιακός καλύτερο στο πρώτο, ο Παλιξουριακός στο δεύτερο, αλλά χωρίς φάσεις? Ενώ εσείς κάνατε δύο φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και μετά μπήκε τον γκολ στο 33 με τον κόρνερ. Όχι, θεωρώ ότι μας είχε καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όπως είχαμε πει στο πλάνο μας από τη στιγμή που θα είχαμε πετύχει το σκοπό μας, στόχος μας ήταν να μην κινδυνεύσει καθόλου η ομάδα όπως και δεν έγινε και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε σε κάποιες στιγμές που θα βρίσκαμε την ομάδα της Κεφαλονιάς πίσω λίγο ευάλωτη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το εξασφαλίσουμε, αλλά όλα καλά, τελείωσε το παιχνίδι, τέλος καλό, όλα καλά. Μαζί μας έχουμε και τον προπονητή του Παλιξουριακού, τον Ηλία τον Ζερβό. Ηλία, έρθατε σήμερα εδώ στον πύργο με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα μετά από δύο ισόπαλα αποτελέσματα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τελικά ιτηθήκατε με 1-0 τον Παλιακό. Δύο λόγια για το μάτς. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε με καλή ψυχολογία, με θετική ψυχολογία μετά το βαθμό με τη Θουρία. Όμως σήμερα δεν έγινε ένα καλό παιχνίδι, ούτε από μέρος μας, θα έλεγα και γενικά. Έγινε ένα πολύ μέτριο ποιοτικά μάτς με πολύ αργό ρυθμό, το οποίο ευνοούσε τον Πανιλιακό, ειδικά μετά το γκολ που βρήκε. Μπήκε πιο δυνατό όμως ο Πανιλιακός στην αρχή, πέτυχε και τον γκολ. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, είναι λίγο πιο φρέσκια ομάδα, πιο ξεκούραστη. Εμείς είχαμε και ταξίδι την Τετάρτη. Ίσως ενδεχομένως αυτό να επηρέασε και την ενέργεια και τη φρεσκάδα και ίσως μας επηρέασε και πνευματικά, γιατί ξαναλέω δεν κάναμε ένα πολύ καλό μάτς και τα δικά μας στάνταρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσατε λίγο την απόδοσή σας. Δεν χάσατε όμως ευκαιρίες κλασικές για την εστία του Καπετανάκη. Αλήθεια είναι, κερδίσαμε κάποια μέτρα. Ο Πανιλιακός προσπάθησε να παίξει λίγο πιο συντηρητικά, λίγο πιο προσεκτικά θα έλεγα. Δεν είχαμε όμως τη διάβγεια, δεν είχαμε σήμερα το καθαρό μυαλό να περάσουμε κάποιες καλές μπάλες. Και εκεί νομίζω κρίθηκε και το παιχνίδι. Ο απολογισμός σας αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στον Παράζ είναι δύο πόντι. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σου?
Αυτή η διαδικασία των μπαράζ δεν σε αφήνει να σκέφτεσαι πολύ το παρελθόν. Πρέπει να συνεχίσεις, είναι πολύ σύντομο το διάστημα, πρέπει να κοιτάς μπροστά. Εμείς στην επόμενη αγωνιστική παίρνουμε το τρίποντο από τον αγώνα με το Τσιλιβί, οπότε αυτό στη βαθμολογικά θα μας δώσει μία όθηση. Και παίζετε Τετάρτη μετά, Και έχουμε, ναι, έχουμε ένα αγώνα στην Αρκαδία, ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει οπωσδήποτε να πάμε για την νίκη και τελευταία αγωνιστική μέσα με την ομάδα της Πάτρας. Την πολύ καλή. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στη διαδικασία των μπαράζ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.